Ο βασικός σκοπός της συνεργασίας που έγινε με το Στράτο, δηλαδή, και η πρόταση ήταν δικιά μου, ήταν γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή έπρεπε να φτιάξουμε και μια συνεργασία με τη Ζέγκυφτο. Άρα ο βασικός σκοπός ήταν τότε να υπάρξει μια συνεργασία με τη Ζέγκυφτο. Ενδεχόμενη συνεργασία τότε, ναι. Ενδεχόμενη συνεργασία με τη Ζέγκυφτο, η οποία όμως δυστυχώς έγινε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέραμε πώς θα πάει η Ζέγκυφτο, πιστεύαμε ότι θα παίξει στην αρχή β' εθνική. Θεωρούσαμε ότι η Ζέγκυφτος δεν είχε ακαδημίες, δεν είχε παιδιά πίσω και κάποια στιγμή πιστεύω ότι μια συνεργασία έτσι, και με τις ακαδημίες του Στράτου και με το Στράτο θα γινόταν αργά ή γρήγορα. Ναι. Δυστυχώς έγινε πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Ναι. Μας βρήκε λίγο απροετοίμαστος και... Δημιουργήθηκαν προβλήματα. Προβλήματα που να δημιουργηθούν, ναι, όχι, δεν υπήρχαν προβλήματα. Ήταν απροετοίμαστος ή απλώς Απροετοίμαστος δεν βρήκε εμάς. Απροετοίμαστη βρήκε τη Ζέγκυφτο. Η οποία Ζέγκυφτο εκείνη τη στιγμή, τελευταία στιγμή, δεν είχε και πολλές επιλογές. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Εμείς θέλαμε διακαώς να πάμε στη Ζέγκυφτο και έγινε ο γάμος. Και έγινε ο γάμος. Στην αρχή φυσικά υπήρχαν κάποια προβλήματα γιατί υπήρχαν μόνο εγώ και ο Στράτος. Εμείς με το Στράτο είχαμε κανονίσει να βρούμε, είχαμε πλησιάσει και κάποιους ανθρώπους για να μπουν στο Συμβούλιο. Ναι. Υπολογίσαμε του Ζαγκυνθιακού. Όταν έγινε η συνεργασία με τη Ζέγκυφτο, δεν υπήρχε θέμα πλέον Ζαγκυνθιακού. Είπαμε στο Γούναρη ότι υπάρχουν κάποια άτομα που ενδιαφέρονται να μπουν στο Συμβούλιο. Ο Στέλιος είπε ότι θα πρέπει να προσέξουμε ποια άτομα θα βάλουμε, λόγω ότι πρέπει να μπουν 9 άτομα. Εγώ του έλεγα ότι και 15 μπορεί να μπουν, χωράνε όλοι καλοί, χωράνε στην ομάδα, Ζακίνθο. Αυτός είπε ότι πρέπει να μπουν 9 άτομα και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση αυτά τα άτομα που θα μπουν να έχουν μια, ας την πούμε, αλφα οικονομική επιφάνεια, αλφα. Λέω αλφα, εντάξει, μην βάλεις και 500 ευρώ, ας πούμε, για να είσαι σίγουρος της Ζακίνθο, γιατί της Ζακίνθος πως άβγει, ας πούμε. Λογικό. Λογικό. Του είπαμε λοιπόν ότι θα περιμένουμε, δεν θα μιλήσουμε καθόλου γιατί ήταν και μια περίοδος που δεν μπορούσαμε να κάνουμε μεταγραφές και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη μεταγραφική περίοδο. Η οποία έφτασε. Η οποία έφτασε η μεταγραφική περίοδος, αλλά όλο αυτό το διάστημα λέγαμε ότι πρέπει να φτιάξουμε αυτό το συμβούλιο που δεν υπήρχε γιατί υπήρχε μόνο εγώ και ο Στράτης. Έτσι. Να φτιαχτεί ένα συμβούλιο και να μπορέσει να λειτουργήσει υποτυπωδώς οικονομικά η ομάδα. Αργούσε. Αργούσε, εγώ θεωρούσα καλό να μην κάνω τίποτα, να μην μιλήσω καθόλου γιατί ήταν κρίσιμα παιχνίδια μπροστά, ειδικά το παιχνίδι με τον Καλασσάρη, αλλά είχα πει σε όλους ότι μετά το παιχνίδι με τον Καλασσάρη θα πρέπει κάτι να γίνει. Εγώ δεν υπάρχει θέμα να φύγω ή δεν υπάρχει θέμα ψυχερασία, σου λέτε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα πουθενά, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Απλά κάποια στιγμή πρέπει να ζωρίσουμε λίγο τα πράγματα γιατί οικονομικά εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντέξουμε ένα μέγεθος σαν Ζέγκυφτο. Ναι, ναι. Σωστό. Ποδοσφαιριστές θα έπρεπε να είμαστε εντάξει απέναντί τους, οικονομικά και υλικά, και εμείς απλά δεν είχαμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο δηλαδή προς το παρόν, απλά... Κάποια στιγμή, εντάξει, γράφτηκε κάτι, υπόθηκε κάτι, βασικά σε κλειστό κύκλο και δόθηκε μεγαλύτερη σημασία από ό,τι έπρεπε. Κλειστός κύκλος εννοείς μια δημοσίευση δικιά σου στο Facebook. Ναι, από εκεί ξεκίνησε κάτι. Ξέρεις, στο Facebook δεν είναι και τόσο κλειστός ο κύκλος, είναι ανοίγει λίγο παραπάνω. Δεν υπήρχαν ονόματα, Σοκράτη. Εγώ να σου πω, Αγούστα μου, δεν την έχω διαβάσει τη συγκεκριμένη δημοσίευση. Ούτε ονόματα υπάρχει, ούτε ο τείχος μου, ούτε καν το όνομά μου δεν φαίνεται εκεί πέρα. Ακόμα και στον τείχο μου δεν γράφω σαν Κώστας Φιλονάς, οπότε κάποιοι λίγοι θα ασχολούνται. Εγώ να σου πω, Αγούστα, δεν την έχω δει τη δημοσίευση. Περισσότερο είχαν ψηφίσει κάποια πράγματα τις τελευταίες μέρες, τα οποία με είχαν λίγο εκνευρίσει και σε ένα σημείο εκνευρίσμου τέλος πάντων έγραψα κάποια γράμματα χωρίς να αναφέρω ονόματα. Από εκεί ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι. Εντάξει, δεν είχα σκοπό να ακούω μέρες, αλλά λέω ότι τώρα στο τέλος θα γίνει και καμία παρεξήγηση. Δεν υπάρχει θέμα εγώ προσωπικά να φύγω από την ομάδα. Ωραία. Εγώ θα είμαι στο καινούριο συμβούλιο της ομάδας. Ωραία. Να βρεθούν και τα άλλα 8 άτομα, δεν ξέρω, 15, 20, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι 9. Σε μια ομάδα σαν τη Ζέγκυφτο, όσοι θέλουν να βοηθήσουν, πρέπει να βοηθήσουν. Όπως μπορούν. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Ναι.
Θέλω να πω, υπάρχει ένα θέμα στην ομάδα το οποίο έχει να κάνει με τη διοίκηση και με τη δομή. Το έχουμε κουβεντιάσει και πολλές φορές κατηδίαν. Και νομίζω ότι όλο το σκηνικό είναι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι αργεί αυτή τη στιγμή να πάρθουν αποφάσεις, αργούν να πάρθουν αποφάσεις έτσι ώστε να γίνει μια διοικητική κατάσταση καλή για την ομάδα? Ναι, θεωρώ ότι έχουμε αργήσει λίγο. Mm-hmm. Έχουμε αργήσει. Έπρεπε να έχουν ξεκινήσει αυτά τα πράγματα mm-hmm. από την αρχή ή τουλάχιστον εδώ και ένα μήνα. Ναι. Γιατί πρέπει να δείχνουμε και σοβαροί. Εντάξει, είμαστε. Η Σάγκεφας είναι μεγάλο όνομα, έχει βαριά φανέλα. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να δείχνουμε και εμείς δυνατοί. Αυτή τη στιγμή το Κατασάρι με τις κινήσεις που έχει κάνει και το Σιλιβί mm-hmm. δείχνει πιο ισχύ θέματα από εμάς. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, δηλαδή έχεις... Όχι, εγώ δεν έχω κανένα ναι. πρόβλημα. Ουσιαστικά όμως υπάρχει κάποιο θέμα με τη λειτουργία της ομάδας αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν είναι... έχω προσωπικό πρόβλημα, δεν έχω προσωπικό πρόβλημα. Mm. Ούτε με την ομάδα έχω πρόβλημα, ούτε με ποδοσφαιριστές, ούτε με ανθρώπους. Mm. Έχω θέμα με τη λειτουργία της ομάδας. Με τη λειτουργία της ομάδας. Περισσότερο το έκανα αυτό, ήταν εντάξει σε μια στιγμή που τέλος πάντων είχα νευριάσει, αλλά... Περισσότερο έκανα για να πιέσω κάποιες καταστάσεις να προχωρήσουμε. Για να προχωρήσει. Γιατί κανένας δεν θέλει τη Ζάκηθο, το μέγεθο τη Ζάκηθο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ναι. Σωστό. Θα είναι τρομερή αποτυχία. Εσύ βλέπεις ότι ουσιαστικά τώρα, μετά το νέο έτος, θα αλλάξει κάτι διοικητικά? Δηλαδή, θα δοθεί λύση στο πρόβλημα του διοικητικού συμβολίου? Διότι χθες ο Στράτος ο Κουρούμαλος, εδώ στην εκπομπή που βγήκε, λέει ότι υπάρχει. Διοίκηση αυτή τη στιγμή είναι διοίκηση του Ζακυνθιακού. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διοίκηση. Mm. Ο Στράτος καλά τα έλεγε. Mm. Η διοίκηση υπάρχει με εγώ και ο Στράτος. Mm-hmm. Και υπάρχει και ο Ούναρης, ο οποίος Ούναρης ακόμα θα πρέπει να φτιάξει το συμβούλιο που πρέπει να φτιάξει, το συμβούλιο που πρέπει να υπάρχει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει διοίκηση, ευρύτερη διοίκηση, γιατί η ευρύτερη διοίκηση που θα φτιάχναμε με τον Στράτο δεν φτιάχτηκε ποτέ λόγω του ότι πήγε stop. Πήγε στόπ γιατί μπήκε η Ζάκηθο στη μέση. Αφού τα ξέρεις, αυτά τα πράγματα τουλάχιστον τα ξέρεις εσύ και είσαι ενήμερος από την αρχή. Ναι, ναι. Ναι, σωστά. Άρα ουσιαστικά δεν τίθεται κάποιο θέμα δικό σου με την ομάδα? Όχι, δεν υπάρχει θέμα με την ομάδα. Δεν πρόκειται, ούτε πρόκειται να υπήρχε. Ούτε πρόκειται να υπάρχει, ούτε υπήρχε θέμα με την ομάδα. Έχει θέμα όμως το πώς θα μπορέσουμε αυτή την ομάδα έτσι, να την πάμε ανάλογα με την ιστορία της. Ας πούμε, δεν είναι ωραίο τώρα να έχουμε τρίτη. Εσύ αυτή τη στιγμή έχεις στην ομάδα της Ζακύθου, έχεις κάποιους ποδοσφαιριστές δικούς σου, τους οποίους τους έχεις πάρει από το Λεβάντε, έτσι, τους έχεις τώρα στην ομάδα. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα συνεχίσουν να είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα οικονομικά θα μπορούν να στηριχτούν, αυτό εννοώ. Έχω διαβεβαιώσεις ότι θα στηριχτούν. Mm-hmm. Αυτές διαβεβαιώσεις έχω. Mm-hmm. Θα είναι όμως... Θα είναι άσχημο, τέλος πάντων, όπως είπα και πάλι, θα είναι άσχημο αυτή τη στιγμή να μην δώσω μεγάλη σημασία στο θέμα του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο θα λύσει πολλά οικονομικά προβλήματα σε πρώτη φάση. Και διοικητικά και οικονομικά. Υπάρχουν προτάσεις για πρόσωπα που μπορούν να παρτίσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο? Ο καθένας ξέρει σίγουρα άτομα τα οποία θα θέλανε να μπουν και έχουν την αλφα δυνατότητα, τέλος πάντων, να βοηθήσουν την ομάδα. Mm-hmm. Δεν είμαι κάτι εγώ συγκεκριμένο στην ομάδα. Έχω περισσότερο τον ρόλο του Γενικού Αρχηγού κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να υπάρχει άτυπα αυτός ο ρόλος προς το παρόν, γιατί δεν έχουμε μοιράσει ρόλους. Mm. Κάποια στιγμή στο καινούργιο συμβούλιο θα μοιραστούν καινούργιοι ρόλοι, δεν ξέρω τι ρόλο μπορεί να πάρει ο καθένας. Εκείνο που έχει σημασία ότι πρέπει να γίνει ό,τι γίνει γρήγορα. Για να μην υπάρχουν προβλήματα, γιατί σίγουρα το παιχνίδι του Συλλήνου είναι πολύ σίγουρα, κοντά. Σίγουρα είναι και κοντά και θα πρέπει η ομάδα να κάνει και το μεταγραφικό της σχεδιασμό, τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Εννοείται. Εσείς έχετε κάποια ενημέρωση πάνω σε αυτό στις μεταγραφές, δηλαδή πώς θα κινηθεί η ομάδα? Δημήτρη, ξέρεις πολύ καλά ότι σε αυτό το κομμάτι ο Στέλιος έχει τον πρώτο λόγο. Mm-hmm. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι συνήθιζε πάντα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα συνηθίζει να μην αναφέρει και πολλά πράγματα στον καθένα του. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει το μαχαίρι, έχει το πόνι. Εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε συγκεκριμένο, μόνο προτάσεις κάνουμε. Ναι. Κάποιες προτάσεις κάνουμε, από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, θεωρώ ότι ο Στέλιος ξέρει. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, άρα κρατάμε την δήλωσή σου ότι συνεχίζει κανονικά στην ομάδα χωρίς κανένα πρόβλημα. Μα δεν υπήρχε θέμα, το θέμα δημιουργήθηκε, γι' αυτό και μιλήσαμε στο τηλέφωνο κιόλας.
Ναι, καλά έκανες. Δεν το διαψεύσεις, εντάξει. Εντάξει, είχε δημιουργηθεί γιατί όπως και να το κάνεις, το που το ανέβασες στον τοίχο στο Facebook έγινε ένας χαμός. Έγινε λίγο show. Έγινε χαμός, όπως και να γίνει. Υπήρχαν βέβαια και αυτές οι, τέλος πάντων, οι σκέψεις, οι διαφορετικές σκέψεις μεταξύ των ανθρώπων που είσαι δίπλα σε αυτό το θέμα και ήρθε αυτό και έδεσε το γλυκό. Γι' αυτό και βγήκε προς τα έξω ότι μπορεί να υπάρχει μια έτσι αρνητική κατάσταση. Άκουσα να δεις, Δημήτρη, η ομάδα είναι ομάδα, αποτελείται από πολλά άτομα. Δεν μπορεί όλα τα άτομα να έχουν την ίδια άποψη. Όταν λοιπόν γίνει ένα συμβούλιο, είτε με ψήφους είτε με ομόφωνα, παίρνουν τα αποφάσεις. Να ρωτήσω, ναι, να γίνω τώρα λίγο πιο κακός. Ναι. Αν δεν γίνει συμβούλιο όμως. Ναι. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή στις επόμενες 15 μέρες 20. Τι γίνεται από εκεί πέρα. Τι να γίνει. Θα προχωρήσουμε με ευχολόγια. Θα προχωρήσουμε με ευχολόγια γιατί αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Ναι. Δεν μπορούμε ούτε εγώ ούτε ο στρατός να σηκώσουμε το βάρος. Αυτό το βάρος. Τεράστιο. Γιατί ό,τι ήταν να κάνουμε, ίσως το κάναμε. Τέλος πάντων, δεν έχουμε και δυνατότητες ιδιαίτερες και θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων όσο μπορούμε να κρατήσουμε την κατάσταση. Αν δεν υπάρχουν χρήματα, θα πρέπει να γίνει μια γενική συνέλευση, να το μάθει ο κόσμος, να δούμε τέλος πάντων πώς μπορούν να βρεθούν και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ ποτέ, δεν πήγαινε στο μυαλό ποτέ, ότι η Ζάκυνθος θα έχει προβλήματα οικονομικά στο τοπικό. Ναι. Και με ένα budget, παρακαλώ, άντε να είναι 20 χιλιάρικα, ας πούμε, έτσι. Πολύ μικρό. Είναι πάρα πολύ. Πολύ μικρό. Άντε να γίνει 30 μεταγραφές, 35. Αυτή τη στιγμή γύρω στα 20 χιλιάρικα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα budget το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Ο στόχος της ομάδας της Ζυγκαλιάς, όπως είπε και ο Στράτος, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε διαφορετικά. Μόνο η ιστορία της ομάδας αυτό λέει. Δεν γίνεται να κοιτάξει ούτε κάτι δεύτερη θέση. Άσχετα αν έρθουμε τρίτη ή τέταρτη, έτσι. Ναι. Σωστό. Σωστό. Πολύ ωραία. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σου. Ήταν μια άκρως διευκρινιστική τοποθέτηση που έπρεπε να ρίξει και χρειαζόταν. Έτσι. Σωστά. Σου ευχόμαστε καλές γιορτές. Επίσης ό,τι μπορείτε. Και υγεία πάνω απ' όλα. Καλό το 17 μετά. Και με καλό το 17. Και να μην φας πολύ, σε παρακαλώ. Όχι πολύ φαγητό, έτσι. Θα αρχίσω δίαιτα, παιδιά. Δίαιτα μετά το 17, όχι τώρα ακόμα. Έχεις 3 μέρες περιθώριο. Μετά τις γιορτές. Μετά τις γιορτές.